Το όνομά μου είναι Μυρσίνη Βαρδί Ματαράγκα. Η ιδιότητά μου τώρα είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου το Πόλιον, το οποίο ιδρύθηκε το 1999. Σκοπός του Συλλόγου ποιος ήταν? Ήταν η διατήρηση, η ανάδειξη και η προστασία του φυσικού, δομημένου και ιστορικού περιβάλλοντος του Πλωμαρίου. Γνωρίζαμε όλοι το Πλωμάρι από το ούζο του. Θέλαμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Έχω σαν ομάδα, σαν γεωλόγοι, σαν αυτό, είχαμε δουλέψει στα αρχαία μνημεία της Επιδαύρου, της Δήλου, της πολλών άλλων έτσι μεγάλων, και έλεγα ότι όχι, θέλουμε να προσφέρουμε και στον τόπο μας. Έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχει η φυσική ομορφιά της ευρύτερης περιοχής του Πλωμαρίου, δεν μιλάμε τώρα για το Πλωμάρι, της ευρύτερης περιοχής, του νότιου μέρους της Λέσβου, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό αγιολογικά. Αυτά και εμείς θέλαμε να τα τονίσουμε, να τα μάθουμε και εμείς οι ίδιοι, και να τα προστατεύσουμε. Γιατί εκεί βασίζεται σε τελευταία ανάλυση και από πλευράς, όχι σε τελευταία ανάλυση, από πλευράς ανάπτυξης. Θέλουμε επισκέπτες ψαγμένους, ποιοτικούς, και έτσι βγάλαμε αυτό εδώ το βιβλίο μας. Είναι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές, ανάποδα μάλλον, στο Πλωμάρι. Για να τονίσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πλωμαρίου, που είναι προφανώς η ιστορία του, και στην ιστορία βασίζονται όλα, είναι το φυσικό του περιβάλλον, είναι το αρχιτεκτονικό, τα βιομηχανικά του κτίρια. Θα αγωνιζόμαστε για κανένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας των κτιρίων, διατηρηταίων, να είναι διατηρηταία, να είναι προστατευόμενα, τίποτα δεν υπάρχει, παρά μόνο μερικά προστατευόμενα σπίτια, διατηρηταία σπίτια. Και τους έκανε εντύπωση σε όλους, γιατί αυτό το πράγμα στο Πλωμάρι. Αφήνουμε την απάντηση, δεν μας χρειάζεται τώρα, είναι γιατί ίσως δεν γνωρίζουμε ότι η αξία είναι και στο παρελθόν μας. Κοιτάζουμε το μέλλον, αλλά δεν αφήνουμε και το παρελθόν. Το 2010 είχαμε κάνει ένα συνέδριο, μια διημερίδα Πλωμάρι ερμηνεύοντας τον χρόνο. Ξεκινώντας από τα βάθη των αιώνων, από τα τι ήταν το Πλωμάρι, προϊστορικός οικισμός, υπάρχει στο Πλωμάρι, έχουν βρεθεί, έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, και περνάμε στην ιστορία του, στη φύση, στο περιβάλλον κλπ. Όλα ό,τι αφορούν το παρελθόν, το σήμερα και το μέλλον, τι μελιγενέστε. Είχε μια μεγάλη επιτυχία και είπαμε για τα 20 μας χρόνια να το επαναλάβουμε επικαιροποιώντας το. Έτσι μας ήρθε αυτή η ιδέα, τις επιμέρους θεματικές ενότητες, να τις κάνουμε διαδικτυακές εκδηλώσεις. Και ξεκινήσαμε από την ιστορία. Και μείναμε, δηλαδή, θα έλεγα, αρκετά ικανοποιημένοι, γιατί την είδαν πολύ περισσότερο από ό,τι θα τη βλέπανε στο Πολύκεντρο, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό, μεγάλη συμμετοχή είχαμε, αλλά και πάλι δεν την είδαν ούτε από την Αμερική, ούτε από την Αυστραλία. Δεν είδαν, αυτή τη στιγμή υπάρχει το YouTube, το οποίο ακόμα λόγω της δικής μου προσωπικής μου αδυναμίας, αρρώστιας κλπ. Δεν έχουν προχωρήσει στο δελτίο τύπου με το YouTube κλπ. Να το δουν παντού, αν και μπορεί να μπουν στην ιστοσελίδα μας και να το πάρουν. Έχει μεγαλύτερη απόδοση, και μας χρειάζεται αυτή η απόδοση για το Πλωμάρι. Πρέπει να το μάθουν και αυτοί που βρίσκονται μακριά, που το χαίρονται, είναι και οι πιο πατριώτες, θα έλεγα, όχι μόνο στο Πλωμάρι, παντού οι Έλληνες, σε όλη την Ιφίλιο. Το αρχοντικό Παπουτσάνι είναι ένα υπέροχο σπίτι, ένα υπέροχο αρχοντικό. Λυπάμαι που δεν έχουν, θα το δείτε αυτό όμως, γιατί υπάρχει στη δημοσιογραφία, και είχαμε και φωτογραφίες και από μέσα, με υπέροχα ταβάνια κλπ. Δεν μας επιτρέπεται προφανώς να τα δημοσιεύσουμε, δεν το κάναμε. Πραγματικά αρχοντόσπιτο, το οποίο έχει στατικό πρόβλημα. Εάν δεν επιληφθούν άμεσα, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, της συντήρησής του, κάτι να γίνει, θα γκρεμιστεί. Όπως το ίδιο πάθαμε πάνω με το κτίριο που είναι μεταξύ
πηγαίνοντας προς το πολυκέντρο, το εργοστάσιο του, που σας έλεγα, του Κούμπο. Μου ήταν υπέροχο. Εσείς που έχετε απευθυνθεί για το αρχοντικό το Κουτσάνι? Και πάντα υπευθυνόμαστε προς κάθε υπεύθυνο. Πάνω απ' όλα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι διατηρηταίο, έχει την ευθύνη, είναι όμως ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ανήκει σε ιδιώτη. Τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού τον ελέγχει. Δεν ξέρω τι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο εμείς. Περισσότερο από το να πούμε, ενδιαφερθείτε, νοιαστείτε για αυτό το πράγμα.